Γεια σας φίλοι μου, είμαστε στο Melody of Taste του Ιταλμπίνα, τον Πελοπίδα, τον περίφημο και το κοτέτσι του. Και σας καλωσορίζω πάλι στη κουζίνα μου και όπως σας είπα ότι αυτή ίσως θα είναι η τελευταία πασχαλιάτικη συνταγή και θα φτιάξουμε το τσουρέκι, αλλά σας είχα υποσχεθεί ότι θα έχουμε μια μεγάλη έκπληξη. Και αυτή η έκπληξη που σας ετοίμασα είναι ένας pastry chef, ο Μανώλης Αρχοντούς. Pastry chef για τις κυρίες που δεν ξέρουν τι είναι αυτό, ο chef της ζαχαροπλαστικής και όχι μόνο. Και θα τον καλέσω τώρα στο στούντιό μου την κουζίνα, ο Μανώλης, welcome! Καλώς το να! Λοιπόν, ο Μανώλης Αρχοντούς, παρακαλώ. Λοιπόν, θα φτιάξουμε μαζί τα τσουρέκια, επειδή σας έχω δώσει εγώ δύο φορές κάποιες συνταγές. Λοιπόν, αυτή τη φορά θα είναι συνταγή με γνωστή, αλλά θα το φτιάξει ο Μανώλης και θα μας δείξει, ο ίδιος θα μας πει πώς γίνονται οι ίνες στο τσουρέκι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, να μην μας βγει σαν ψωμί, αλλά να είναι με ίνες. Λοιπόν, και του παραδίδω την κουζίνα. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Θα πω εγώ τα υλικά ή θα πεις εσύ? Θα πω εγώ. Πες εσύ τα υλικά. Λοιπόν, okay. Είναι ζυγισμένα, όλα είναι έτοιμα για να μην χάνουμε χρόνο. Mm-hmm. Είναι όλα σε θερμοκρασία δωματίου. Okay. Είναι πολύ σημαντικό αυτό στη ζαχαροπλαστική. Λέω τα υλικά. Ξεκινάμε, ναι. Και για να κάνουμε τα τσουρέκια μας θα χρειαστούμε 4 μέτρια αυγά, 50 γραμμάρια νοπή μαγιά. Εάν θα πάρετε ξηρή, θα πάρετε μισή δόση από αυτή που σας λέω, δηλαδή 25 γραμμάρια που είναι σε φακελάκια. Αλλά δεν συνιστούμε, συνιστούμε να πάρετε για να βγουν ωραία τσουρέκια νοπή μαγιά. Λοιπόν, μία πρέζα αλάτι, ξύσμα από ένα πορτοκάλι, 230 γραμμάρια βούτυρο, όχι μαργαρίνη, όχι soft βούτυρο, βούτυρο με 82% λιπαρά. 230 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική λευκή, 150 γραμμάρια γάλα και εδώ σας έχω ετοιμάσει 7 γραμμάρια μαχλέπι, 3-4 γραμμάρια μαστίχα και μερικούς λοβούς κάρδαμο. Είναι πλέον έτοιμα, το έχουμε κάνει σκόνη για να το χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, από εδώ και πέρα, Μανώλη, είναι δική σου η διαδικασία όλη και εγώ θα είμαι βοηθός αυτή τη φορά. Λοιπόν, και εγώ θα είμαι από εδώ και ο Μανώλης θα είναι στο κάδρο και θα κάνει ό,τι θα προσέχεται πάρα πολύ, διότι δεν το συναντάτε κάθε μέρα, δεν το συναντάτε κάθε μέρα. Λοιπόν, Αλβίνα, πραγματικά όμως όσα έχω δει που έχεις φτιάξει είναι πολύ αναλυτικά, βήμα-βήμα. Θα προσπαθήσω και εγώ να εξηγώ κάποια πράγματα. Είναι πολλά τα έχουμε βρει και από την εμπειρία μας, πολλά τα έχουμε, μας τα έχουν πει κιόλας. Ξεκινάμε λοιπόν με τη συνταγή. Όλα τα υλικά είναι πολύ σημαντικό, είπαμε, να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Όσο πιο φρέσκα υλικά, όσο πιο ποιοτικά υλικά, τόσο καλύτερο αποτέλεσμα θα έχουμε. Αν πάρουμε κακά υλικά, ό,τι και να κάνουμε θα βγει ένα μέτριο αποτέλεσμα. Αν πάρουμε ωραία υλικά και τα χρησιμοποιούμε σωστά, έχουμε πολύ μεγάλη πιθανότητα να τα βγει σωστό το αποτέλεσμα. Βέβαια, με λάθος τεχνική μπορούμε και καλά υλικά να τα χαλάσουμε, αλλά δεν θα γίνει αυτό σήμερα. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν τη διαδικασία. Θέλουμε να χωρίσουμε την συνταγή σε τρία κομμάτια. Το πρώτο είναι τα ξηρά υλικά, όπως είναι η ζάχαρη, αλεύρι, αλάτι και τα υγρά υλικά. Αυτά είναι οι δύο μεγάλες κατηγορίες και άλλη μία κατηγορία είναι η μαγιά. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν με τη μαγιά, την οποία θα ενεργοποιήσουμε με χλιαρό νερό, όχι καυτό, η μαγιά χαλάει πάνω από τους 45-50 βαθμούς τελειώνει. Οπότε φροντίζουμε να είναι κάτω από 45 βαθμούς στο νερό, το οποίο το έχουμε ζυγίσει, το έχουμε έτοιμο. Ξεκινάμε λίγο. Και κρύβουμε μέσα εδώ τη μαγιά. Στο νεράκι.
μαγιάς της αρέσει πάρα πολύ η ζάχαρη. Θα το βοηθήσουμε λοιπόν με λίγη ζαχαρίτσα. Λίγη όμως. Δεν θέλουμε να βάλουμε πολύ. Όμως αυτό είναι αρκετό. Θα το κατέψουμε. Α, είναι πολύ καλή η μαγιά. Βλέπεις, έχει διαλυθεί αμέσως, έτσι δεν είναι? Είναι πολύ ωραία. Ζήνουμε τη ζαχαρίτσα. Ένας άλλος λόγος που το διαλύουμε στο νερό, πέρα από το να ξυπνήσουμε που λέμε τη μαγιά με τη ζάχαρη, είναι γιατί όταν ενσωματώσουμε τη μαγιά με το αλεύρι και γίνει η ζύμη μας, όταν γίνει υγρό, τα μόρια της μαγιάς έχουν πάει παντού, σε όλο το υγρό, οπότε ενυδατώνοντας με το υγρό το αλεύρι, πάει και η μαγιά παντού. Υπάρχουν περιπτώσεις που αν δεν ζυμώσουμε καλά, ειδικά στα ψωμιά γίνεται αυτό που καμιά φορά γίνονται και με το χέρι. Καμιά φορά η μαγιά δεν πάει παντού και βλέπουμε ανομοιογένεια στη ζύμη. Αυτό θα το κλείσουμε τώρα, θα το σκεπάσουμε ή όχι? Δεν χρειάζεται. Okay. Στη συγκεκριμένη φάση. Ωραία. Λοιπόν, τώρα επειδή ο Μανώλης δεν ξέρει τα δικά μας κορίτσια, τα μυστικά, λοιπόν, που έχουμε το αγαπημένο μας κοσκινάκι. Λοιπόν, θα κοσκινήσω όλο το αλεύρι. Μεγάλη σημασία, σε οποιαδήποτε συνταγή χρησιμοποιείτε αλεύρι, από κρέπες, από ψωμιά, από τσουρέκια, κουλουράκια, είναι καλό να κοσκινίζετε το αλεύρι. Αυτό σπάει το αλεύρι από τη φύση του, κάνει σαν κομπάκια κάνει, το οποίο τα σπάμε με αυτόν τον τρόπο και αερίζουμε τη ζύμη. Λοιπόν, Zara Home, όποια κυρία ενδιαφέρεται, δεν ξέρω αν έχει, αυτό ήταν στην κολεξιόν περσινή πασχαλινή, η οποία την ονόμασε Artisan, για τους ανθρώπους που ασχολούνται με ζαχαροπλαστική και όχι μόνο στο σπίτι. Λοιπόν, αν θα το βρείτε δεν είναι διαφήμιση, απλά πολλές κυρίες με ρωτάνε, και όντως είναι μια χρήσιμη, ένα χρήσιμο κόσκινο, διότι βλέπετε έχω κοσκινήσει ένα αλεύρι ένα κιλό αλεύρι και δεν έχει πέσει πουθενά. Παρά μόνο εδώ 2-3 τέτοιες. Οπότε, σεφ, είναι έτοιμο και το αλεύρι, μπορείτε να ξεκινήσετε. Εγώ τη δουλειά μου έκανα και σας το παραδίδω πολύ ευχαριστώ. Λοιπόν, έχω κοσκινήσει όλο το αλεύρι. Εδώ έχουμε ένα κιλό. Το αλεύρι αυτό, αυτό που θα ήθελα να μας πεις, Μανώλη, είναι για την πρωτεΐνη στο αλεύρι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το συγκεκριμένο έχει 14% πρωτεΐνη. Yeah. Θα εξηγήσεις, παρακαλώ, πού παίζει ρόλο αυτό. Η πρωτεΐνη είναι ένα από τα συστατικά, ένα από τα μετρήσιμα προδιαγραφές που έχει ένα αλεύρι, το οποίο μας δείχνει πόσο δυνατό είναι. Το δυνατό σημαίνει ότι θα φτιάξει η γλουτένη που έχει μέσα, θα φτιάξει ίνες, οι οποίες ίνες θα εγκλωβίσουν τα αέρια της ζύμωσης και αυτό θα μας το κάνει να φουσκώσει. Ωραία. Αυτό όμως δεν είναι ένα αλεύρι για όλα. Όταν έχουμε ένα απλό ψωμί, χρησιμοποιούμε ένα απλό αλεύρι. Τι είναι εννοούμε απλό? Ένα χαμηλό σε πρωτεΐνες αλεύρι. Αυτό θα μας δώσει τη διόρθωση που θέλουμε. Όταν πάμε και του βάζουμε ζάχαρη, πάμε και του βάζουμε βούτυρο, πάμε και του βάζουμε αυγά, φορτώνουμε αυτή τη γλουτένη, την πρωτεΐνη, και το ψωμί ή το αρτοσκεύασμα πλέον δεν αντέχει να φουσκώσει με όλα αυτά τα ξένα υλικά που έχει μέσα του, και το βλέπουμε ότι κάθεται, απλώνει, λαμβώνει. Δεν έχει δύναμη να φουσκώσει. Okay. Όσο ανεβαίνουμε σε υλικά ξένα, ξένα εννοώ μετά. Ναι, αυγά, βούτυρο που είναι βαριά. Okay, ναι. Σταφίδες, κλινικά, οτιδήποτε βάλουμε ξένο, θέλουμε πιο ενισχυμένο αλεύρι. Και υπάρχουν ειδικά αλεύρα, τα οποία τα λέμε για τσουρέκι, τα λέμε για μπουγάτσα, που τεντώνει και κάνει φύλλα πολύ λεπτά, αλλά θέλουμε να φουσκώσει μετά. Και αυτό το μετράμε με την πρωτεΐνη. Ωραία. Αν δεν ξέρουμε την πρωτεΐνη, μπορούμε να ξεκινήσουμε σίγουρα από σκληρό αλεύρι. Έχουμε το μαλακό στάρι και το σκληρό στάρι.
και θα δούμε ότι σε κάποιες συσκευασίες γράφει για τσουρέκι, για πιο εξειδικευμένα, για κουρασάν μπορεί να γράφει, για μπριός μπορεί να γράφει. Αυτά εννοεί ότι έχει αρκετή πρωτεΐνη και αυτό θα μας δώσει και τις ίνες στο τέλος. Δεν μπορεί να μας δώσει ίνες ένα αλεύρι 70 που λέμε. 70 είναι 70 από το όλη την άλεση, κρατήσαμε το 70%. Αυτό, όσο ανεβαίνουμε σε πρωτεΐνη, ανεβαίνει και η περιεκτικότητα, κατεβαίνει η περιεκτικότητά του σε φυτικές ίνες και κρατάμε μόνο το καθαρό, το άσπρο, το εσωτερικό του καρπού. Okay. Μπορεί να είναι ένα 55 τα λέμε αυτά. Λοιπόν, εντάξει. Μπορείτε με διάφορες ονομασίες. Okay. Όπως και να έχει, για πλούσιες ζύμες θέλουμε δυνατά αλεύρια. Λοιπόν, πέρασε περίπου 10 με 15 λεπτά, η μαγιά έχει ενεργοποιηθεί. Είναι και ένας τρόπος σε κάποια μέρη που μπορεί να έχεις αμφιβολία ότι η μαγιά σου δεν είναι ενεργή ή κάτι γίνεται. Να δεις ότι όντως είναι ζωντανή. Εδώ είμαστε 100% ζωντανή. Ναι. Να το δείξουμε λίγο πιο κοντά στη κάμερα. Βλέπετε μπουρμπουλήθρες πόσο έχει φουσκώσει, σαν να έχει αφρό πάνω. Σημαίνει ότι είναι ενεργή. Είναι ενεργή. Είναι φρέσκα. Είναι φρέσκα και είναι έτοιμη να δουλευτεί. Ωραία. Και πριν ήταν έτοιμη να δουλευτεί, απλά τώρα την προετοιμάζουμε, τη βάζουμε στη γραμμή της εκείνης να φύγει. Okay. Και περιμένουμε να ξυπνήσει μέσα στο ζυμάρι, είναι έτοιμη και κερδίζουμε και χρόνο έτσι. Ωραία. Λοιπόν, η υγρή φάση λοιπόν, ξεκινάμε και τη φτιάχνουμε. Πρώτα, αυγά. Θα σπάσουμε τα αυγά μας. Τα αυγά είναι πεσκέση της Ασπασίας από τη Σπάρτη. Ασπασία, σε ευχαριστώ για πολλαστή φορά. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, θα είναι τσουρέκι με φρέσκα αυγά, σπιτικά, από σπιτικές. Να το πάρω αυτό. Τα αυγά είναι φανταστικά. Φαίνεται και από το πάχος που έχουν του τσόφλι. Το τσόφλι. Φαίνεται από το χρώμα του κρόκου. Λοιπόν, αυτό είναι για σας, για να κάνετε τα χέρια σας. Λοιπόν, βάζουμε τη ζάχαρη μέσα στα αυγά. Ορίστε. Ανακατεύουμε. Επαγγελματικές κινήσεις, έτσι. Όχι σαν εμείς που παίρνουμε έτσι το τέτοιο. Λοιπόν, έχω δει σε έναν σεφ Γάλλο, ο οποίος λέει για να χτυπηθεί γρήγορα τα αυγά, δηλαδή κάνεις αυτό με το δεξί και με το αριστερό χέρι το πηγαίνεις μπρος πίσω και έτσι λέει διπλασιάζεται το χτύπημα. Λοιπόν, αυτή είναι η γαλλική τεχνική. Ωραία. Μανώλη, θα μας πεις που έχεις σπουδάσει. Βεβαίως. Ναι. Προέρχομαι από οικογένεια που φτιάχναμε για πάρα πολλά χρόνια, είχαμε εργαστήριο με ζύμες και φτιάχναμε όλα τα κυρίες, παναποπτές, βιβαστές. Η καταγωγή σου είναι από τη Σάμο, όχι από εκεί. Καταγωγή είναι από τους φούρνους. Από φούρνους. Φουρνικαρίας. Ναι. Δεν έχει σχέση με τους φούρνους. Θα σας εξηγήσω άλλη φορά πώς γίνεται το όνομα φούρνη. Η εξειδίκευσή μου είναι σε ζυμάρια. Έχω κάνει πάρα πολλά σεμινάρια και σε διήμερα και σε εβδομάδες και στην εμπειρία μου στο εργαστήριο. Για πολλά χρόνια είχα ένα φούρνο και κάναμε και εκεί πέρα πάρα πολλά πράγματα. Με 40 χρόνια φούρνο λέμε έτσι. Λοιπόν, βάλαμε τώρα ξύσμα. Βάλαμε το ξύσμα μέσα στο αυγό. Βάζουμε και το αλάτι. Και θέλω να βάλω και τα μυρωδικά. Κάρδαμο, μαστίχα, μαχλέπι. Η μαστίχα, προσοχή, αν ξεφύγουμε λίγο παραπάνω, ξεγελάει ότι σου δίνει άρωμα, σου δίνει και πικράδα. Οπότε δεν θέλουμε να πικρίσει. Το μαχλέπι. Το μαχλέπι και αυτό έχει ένα όριο. Ο
όλα αυτά τα μετράμε βέβαια. Και ναι, ήταν μετρημένα, βάζουμε. Είπαμε ότι 33 με 4 γραμμάρια είναι η μαστίχα, το μαχλέπι είναι 7 γραμμάρια και μερικούς λόγους κάρδαμο. Το μαχλέπι επίσης καλό είναι να μην το παίρνετε έτοιμο τριμμένο, επειδή έχει εφαίρια ηλία, εξατμίζεται το άρωμά του. Καλό είναι να το τρίβουμε τη στιγμή που θα το χρησιμοποιήσουμε. Ωραία, εμείς το τρίψαμε πριν την εκπομπή για να το έχουμε έτοιμα. Θα τρίψετε ή αν έχετε, πώς το λέμε αυτό που... Μήλος του καφέ. Λοιπόν, ή μήλος του καφέ ή αν έχετε πολύ καλό μπλέντερ, το μικρό μπλέντερ. Στο μεγάλο είναι δύσκολο να χτυπηθεί, έτσι δεν είναι. Ή ένα γουδί. Ή ένα γουδί, ναι, ή ένα γουδί. Είναι λίγο δύσκολο στο γουδί. Okay. Και βάζουμε ζάχαρη, έτσι δεν είναι, για να... η αλάτι μου είπες η ζάχαρη. Η αλάτι, η ζάχαρη, γιατί θα βοηθήσει να μην κολλήσει στα τυχώματα, ναι. Να κολλήσει πάνω στη ζάχαρη. Ωραία. Είναι ένα κόλπο. Μπράβο. Είχαμε μείνει στα αρωματικά μέσα στο δίκυρο. Πάρα πολύ ωραίο. Το γάλα μας, και αυτό στα υγρά. Μπορείστε. Θα βάλεις και τη μαγιά μέσα. Και στο τέλος, τελευταία στιγμή, θα βάλω τη μαγιά και θα αρχίσω το ζύμι. Ωραία. Ναι. Μια καλή συνήθεια που μπορείτε να υιοθετήσετε είναι να μην ρίχνουμε το αλεύρι στα υγρά, να ρίχνουμε το υγρό στο αλεύρι. Στο αλεύρι. Έχει διαφορά. Άρα θα το βάλουμε αλεύρι. Πρώτα, και μπορείς να βάλεις και αυτό το κάδο μέσα, όπως είναι. Να ναι, ναι, είναι το ίδιο. Ναι. Okay. Ωραία. Ωραία, αυτό είναι. Λοιπόν, εκεί είναι ένα κιλό τώρα ακριβώς, έτσι. Ωραία, ωραία. Είναι ζυγισμένο. Okay. Ένα το σακουλάκι. Γάντζος. Το κάπα που λένε. Το φτερό. Το επίσης, φτερό, ναι, ναι. Και το σύρμα. Ναι. Εδώ πέρα, ποιο θα χρησιμοποιήσουμε. Όταν έχουμε ζύμες, το γάντζο. Ο γάντζος. Okay. Δεν σκεφτόμαστε κάτι άλλο. Επίσης και στο βαρό μηχάνημα. Ναι, ευχαριστώ. Χάρηκα πάρα πολύ για τον πρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ. Είναι όλα οι ίδιες εταιρείες, είναι τα KitchenAid, η αγαπημένη μου εγγύηση. Λοιπόν, και βάζουμε σιγά σιγά... Τελευταία στιγμή τη μαγιά. Τη μαγιά στα αυγά, ε. Okay, η μαγιά γενικά δεν περνάει πολύ καλά όταν έχουμε περιβάλλον πλούσιο σε σάχαρα και αλάτι. Οπότε δεν θέλουμε να κάθετε πολύ ωραία σε λοιπόν, ζάχαρη και αλάτι. Αυτό θα μου το δώσετε. Ναι, βέβαια. Ωραία. Τελειώσαμε. Okay. Σε χαμηλή ταχύτητα. Ξεκινάμε το ζύμωμα. Σιγά σιγά. Προσθέτουμε το υγρό μας. Το αλεύρι. Χαμηλή, έτσι. Στη χαμηλή, ξεκινάμε χαμηλά. Δεν είναι η διαδικασία που κάνουμε στο ψωμί, που λέμε ότι το γαλακτίζουμε και βάζουμε σιγά σιγά το νερό, ναι, ναι. Κρατάμε λίγο και το βάζουμε μετά. Εδώ βάζουμε όλο το νερό. Okay. Okay. Λοιπόν, χαμηλή ταχύτητα. Δηλαδή το μυστικό για την, πώς το λέει, για τις ίνες είναι το ζύμωμα. Το μυστικό για τις ίνες είναι να μπει το βούτυρο από τη μέση προς το τέλος. Στην πρώτη ταχύτητα λοιπόν, ξεκινάμε να ενυδατώσουμε το αλεύρι με όλο αυτό το μείγμα που φτιάξαμε. Θα δούμε εδώ πέρα ότι το έχει αγκαλιάσει το γάντζο, ναι. Και δίνει μια ψευδαίσθηση ότι μπορεί να θέλει λίγο νεράκι. Επειδή θα μπει όλη αυτή η ποσότητα λιπαρού μέσα εδώ, αυτό θα λιώσει μέσα εκεί και θα το ενυδατώσει έξτρα. Όταν βάλω τώρα νερό, επειδή μου φαίνεται
λίγο σκληρό. Να δοκιμάσω κι εγώ. Όχι, μια χαρά είναι. Είναι μια χαρά. Ναι. Είναι μια χαρά. Αχ, τι ωραία που είναι. Θα βγει μετά πολύ μαλακό και δεν θα βγει τσουλιακή. Ωραία. Πάμε. Λοιπόν, στην πρώτη ταχύτητα συνεχίζουμε. Εδώ καλό είναι τώρα να έχετε δυνατό μίξερ, όποιος μπορεί να έχει ένα... Πες ότι κάποια κυρία δεν έχει μίξερ, Μανώλη. Αν δεν έχουμε μίξερ, δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά που βλέπουμε τα επαγγελματικά που είναι στα ζαχαροπλαστεία, που έχουν πισίνες, που το κόβεις και θέλουν. Ναι. Αυτό είναι θέμα 100% του μηχανήματος, ναι. Στο επαγγελματικό μηχάνημα, ή τέλος πάντων σε ένα φούρνο, που αν το χτυπήσουμε 20, 25, 30 λεπτά στο γρήγορο, δηλαδή πάρα πολύ ενέργεια καταναλώνουμε εκεί πέρα. Λοιπόν, εντωμεταξύ, το ίδιο λένε, το ίδιο λένε και για το πανετόνε, ότι πρέπει να είναι πολύ δυνατό μηχάνημα. Εντάξει, το πανετόνε ξέρουμε είναι ιταλικό τσουρέκι, να το πούμε έτσι, το οποίο φτιάχνεται παραδοσιακό, φτιάχνεται στην Ιταλία και το Πάσχα και τα Χριστούγεννα. Αλλά τα Χριστούγεννα φτιάχνουν και το παντόρο, το οποίο παντόρο είναι το ψωμί του Χριστού, χρυσό ψωμί, λοιπόν, που έχουν περίπου την ίδια ζύμη, όμως το τέτοιο, όχι το παντόρο, το πανετόνε, έχει ίνες. Δηλαδή, αν το πανετόνε δεν έχει ίνες, δεν το τρώνε. Πολύ απλό. Αυτό που θα μας δώσει τις ίνες είναι να γίνει σωστά αυτό το γύρισμα που κάνει ο γάντζος, είναι συνέχεια τραβάει προς μία κατεύθυνση το ζυμάρι και αυτό του φτιάχνει ίνες. Και πόση ώρα θα χρειαστεί για να το... Θέλουμε αρκετό χτύπημα, τώρα θα σας πω. Κάποια στιγμή στη μέση του ζυμώματος θα αρχίσουμε να βάζουμε σιγά σιγά το λιπαρό. Σιγά σιγά, κομματάκι. Mm-hmm. Αλλά όχι ακόμα. Θέλει πρώτα να δημιουργηθεί. Εγώ θα το πήγαινα αυτό 5 με 10 λεπτά στην πρώτη ταχύτητα, να αρχίσει να γίνεται ζυμάρι και μετά σιγά σιγά θα αυξήσω ταχύτητα και θα βάζω το λιπαρό σιγά σιγά. Άρα σύνολο 5 λεπτά. Ζυμώματος θα είναι γύρω στα 15 με 20 λεπτά. Ωραία. Στα 10 λεπτά θα αρχίσω να βάζω το λιπαρό, κομματάκι, και θα το πάω να τελειώσει στα 20 λεπτά. Δεν έχει περάσει 10 λεπτά. Αυτό όμως είναι ανάλογα και το μίξερ που έχουμε. Δηλαδή αν έχουμε ένα δυνατό μίξερ, αυτοί οι χρόνοι μπορούν να μαζευτούν λιγάκι. Αν έχουμε ένα λίγο πιο αδύναμο μίξερ ή ένα μιξεράκι το οποίο κολώνει ή ζορίζεται ή μυρίσουμε κάτι, καλό να το πάμε στην πρώτη και δεν χρειάζεται να του δώσουμε. Εμείς τώρα έχουμε ένα πολύ ωραίο μιξεράκι και θα του δώσουμε λίγο ταχύτητα. Ναι. Λοιπόν, αυτό το μίξερ έχει ένα καλό, λοιπόν, όποιος θα επενδύσει, γιατί αυτό, για να πάρεις ένα τέτοιο μίξερ πρέπει να επενδύσεις, γιατί δεν είναι φθηνό. Λοιπόν, και το καλό του μίξερ αυτού είναι ότι μόλις παίρνεις εδώ, έχει ένα μοτεράκι. Λοιπόν, το οποίο το μοτεράκι αυτό κάπου εδώ, να το εδώ βλέπεις, ναι. Έχει ένα μοτεράκι, το οποίο έχει, όχι έλικα, το οποίο μόλις αρχίζει και ζεσταίνεται λίγο, αρχίζει και το κρυώνει. Ναι, λοιπόν, αλλά αν βλέπετε, βάζετε το χέρι και είναι λίγο πιο ζεστό από τη θερμοκρασία του σώματος, καλό είναι να το σταματάμε. Λοιπόν, αυτό. Είναι φυσιολογικό να ζεσταθεί λιγάκι. Ναι. Είναι φυσιολογικό. Συνήθως τα πιο εραστεχνικά ή τα οικιακά που έχουμε σπίτι μας μιξεράκια μπορεί να μυρίσουμε κάτι. Mm-hmm. Αυτό είναι το μοτεράκι, mm-hmm. το οποίο έκανε mm-hmm. και ζωή του. Λοιπόν, έχω βάλει άλλα 5 λεπτά, δηλαδή 5 ήταν πριν, mm-hmm. άλλα 5 λεπτά τα τελευταία 4 λεπτά μείνανε και θα αρχίζουμε να προσθέτουμε το... Αν το μιξεράκι, αν δεν έχουμε μιξεράκι ή αν δούμε ότι το μιξεράκι μας έχει ζοριστεί, μπορούμε να το κάνουμε στο χέρι, με τη μέθοδο με τα διπλώματα. Το stretching. Να το δείξουμε τώρα, έτσι. Να το σταματήσουμε να το δείξουμε. Ναι. Λοιπόν. Ναι. Το μόνο είναι ότι δεν θα μας κάνει αυτές τις ίνες. Θα γίνει σαν ένα τσουρεκάκι χωρίς... Θα έχει μια μορφή ψωμιού, γλυκού ψωμιού. Στου μπριός. Σαν μπριός. Ναι. Το γαλλικό μπριός. Ξέρουμε ότι είναι και αυτό τέτοιου τύπου, απλά δεν έχει λοιπόν. Τώρα αυτή τη στιγμή όπως είπε ο Μανώλης, ότι αν δεν έχουμε
μίξερ και τα λοιπά, μπορούμε να το κάνουμε με τη μέθοδο το stretching, έτσι, λοιπόν, το οποίο το stretching κάνουμε με αυτό το τρόπο, δηλαδή, okay, τα χέρια μου είναι καθαρά, λοιπόν, παίρνουμε το ζυμάρι και το κάνουμε, ακόμα δεν έχει μπει το τέτοιο, και έχει ίνες. Λοιπόν, κάνετε αυτό το πράγμα, δηλαδή διπλώνετε, παίρνετε από εδώ, παίρνετε από εκεί και βοηθάτε, βέβαια εγώ το κάνω τώρα στο κάδο, εσείς μπορείτε να το βάλετε στην επιφάνεια εργασίας και να βοηθάτε στον εαυτό σας με μια σπάτουλα τέτοια, δηλαδή να το γυρίζετε και έτσι δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, ωραία, συνεχίζουμε. Όσο περνάει η ώρα και ζυμώνει, η γλουτένη αναπτύσσεται και αναπτύσσει και αντίσταση. Δίνουμε λοιπόν ενέργεια με το μιξεράκι μας, το ζυμάρι κάνει αντίσταση, αποτέλεσμα είναι τριβή και θερμοκρασία. Ναι. Λοιπόν, είμαστε στη φάση που τελείωσε το πρώτο στην πρώτη σκάλα και έχει γίνει ένα ζυμαράκι το οποίο δειλά θυμίζει, δεν θα έχει καμία σχέση όταν τελειώσει. Πάμε λοιπόν να ενσωματώσουμε κομματάκι-κομματάκι το βούτυρο. Το βούτυρο. Ωραία. Ένα κομματάκι. Κομματάκι-κομματάκι, το βούτυρο, συγγνώμη, μπορώ να δείξω. Και το βούτυρο πρέπει να είναι αυτή την υφή να έχει, βλέπετε. Δηλαδή δεν θα το λώσετε, απλά θα το αφήσετε εκτός ψυγείου για αρκετή ώρα για να μαλακώσει. Εδώ ανεβάζω και λίγο την ταχύτητα και περιμένουμε σε κάθε κομματάκι που βάζω να ενσωματωθεί, να χαθεί, να το πιει. Θέλεις μαχαιράκι? Στην αρχή όχι, απλά να ξεκολλήσω λίγο στην αρχή εδώ. Λοιπόν. Κάτσε από κάτω. Το βοηθάω λίγο γιατί πάει και αγκαλιάζει το γάντζο. Και το αφήνει. Για πάμε. Ωραία. Λοιπόν, άμα θέλεις με αυτό μπορείς να βάζεις. Με αυτή την τέτοια σπάτουλα. Α, ωραία. Να. Άναψε το... Όχι, μια χάρη. Ναι. Ωραία. Να το αναβάσουμε λίγο. Ταχυτά. Ναι, ή όχι. Ναι, ναι. Ο λόγος για τον οποίο βάζουμε το λιπαρό στο τέλος είναι γιατί θέλουμε να δημιουργηθεί ο ιστός της γλουτένης, αυτές οι ίνες που λέμε οι κόρδες, χωρίς άλλα εμπόδια. Ήδη έχουμε βάλει ζάχαρη, ήδη έχουμε βάλει αυγά, αλλά επειδή είναι πολύ δυνατό τα αλεύρι, το αντισταθμίζει αυτό. Αν βάλουμε και το λιπαρό όμως, εκεί δεν είναι πολύ το αλεύρι. Α, τώρα αρχίζουν και βλέπεις φαίνονται και είναι. Βάζουμε στο τέλος, κανένα πρόβλημα. Έχει περάσει περίπου πάνω από 15 λεπτά που το χτυπάμε και έχει αρχίσει και έχει αλλάξει ο ήχος του. Ο ήχος του που κάνει είναι αυτό το πράγμα κάνει στα τυχώματα, που σημαίνει ότι είναι τόσο δυνατή η ζύμη η οποία πλέον δεν μπλέκεται στο γάντζο και κοπανάει γύρω γύρω. Τώρα είναι εδώ. Έχω βάλει λίγο όλο το λιπαρό μέσα στη ζύμη και έχει χτυπηθεί. Α, δεν χρειάζεται. Το ζυμαράκι μας λοιπόν. Αχ, τρώγεται. Έτσι όπως είναι. Βλέπουμε ότι έχει σχηματίσει πάρα πολύ ωραία τη γλουτένη, κάνοντας το λεγόμενο παράθυρο. Παράθυρο, ναι. Και στο ψωμί το κάνουμε αυτό. Ναι. Εδώ τώρα μου άνοιξε, που σημαίνει ότι θα μπορούσε να πάρει λίγο ακόμα. Αυτό θα μας το δώσει η ωρίμανση. Θα το αφήσουμε τώρα να ξεκουραστεί και να διπλασιαστεί περίπου στον όγκο. Να δουλέψει η μαλλιά. Ωραία.
Παρακαλώ. Να το βγάλουμε. Και πόση ώρα θα το αφήσουμε? Τώρα αυτό είναι και με τη θερμοκρασία. Ήδη το ζυμαράκι έχει ζεσταθεί, ναι, από το χτύπημα. Δεν ξέρω, 40 λεπτά. 40 λεπτά, οκ. Okay. Μία ώρα το βλέπω πολύ. Δεν ξέρω. Ναι, είναι ανάλογα και τη θερμοκρασία που έχουμε. Ωραία. Άρα το αφήνουμε, το σκεπάζουμε. Να το σκεπάσουμε να μην ξεραθεί. Με τι? Με βράνη. Με βράνη. Τι? Θα κάνουμε τρύπες? Όχι. Δεν κάνουμε. Για να αναπνεύσει. Όχι. Κάποιοι κάνουν τρυπούλες. Λοιπόν, άρα το αφήνουμε. Ο στόχος είναι να μην, να μην κάνει κρούστα από πάνω. Ωραία. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πόσες ώρες? 40 λεπτά. 40 λεπτά. Μέχρι να διπλασιαστεί. Οκ, περιμένουμε 40 λεπτά. Σούπερ. Λοιπόν, έχει περάσει περίπου 40 λεπτά. Έχει φουσκώσει η ζύμη, όχι στο διπλάσιο. Δεν θέλουμε να ολοκληρώσουμε το φούσκωμα εδώ γιατί θα με δυσκολέψει μετά. Έχει όμως αρχίσει η ορίμανση. Θα συνεχίσουμε την ορίμανση στα φυτίλια που θα ανοίξουμε και στο τελικό πλάσιμο που θα κάνουμε. Οπότε τώρα είναι περίπου στο μισό και στα 2 τρίτα που θα φούσκωνε στο διπλάσιο. Και θα το κάνουμε τώρα, θα ζυγίσουμε τα μπαλάκια, θα κάνουμε μπαλάκια τα τσουρέκια που θα φτιάξουμε. Οκ. Okay. Άρα κορίτσια, τι σας έχω, τι σας έχω. Τώρα το ζυμαράκι φαίνεται, όσο κάθεται ένα ζυμαράκι, η γλουτένη αναπτύσσεται και μόνη της. Κολλάει μία ίνα με την άλλη και συνεχίζει αυτό οι ίνες που θέλουμε όταν έχει μεγάλη πρωτεΐνη το αλεύρι μας. Οπότε δεν είναι ανάγκη να εξαντλήσουμε άμα το μιξεράκι μας είναι αδύνατο ή δεν μπορέσαμε να το τελειώσουμε το, για οποιοδήποτε λόγο το ζύμωμα. Αναπτύσσεται και μόνη της η γλουτένη. Λοιπόν, έχουμε ζυγίσει τη ζύμη. Είναι γύρω στα 1900 γραμμάρια. Θέλουμε κοντά στα 570 γραμμάρια είναι το κάθε μπαλάκι. Θα γράψουμε εδώ. Ακόμα. 57. Να βοηθάω από λίγο. 570 βεβαίως. Α, κοίτα. Ναι. Α, αυτό μας λέει και παραπάνω. Δεν είμαστε ναι, καλοί στα μαθηματικά. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ας το κάνουμε λίγο σε αυτό να το βάλουμε. Επίσης κάτι ακόμα, δεν τραβάω το ζυμαράκι. Το κόβουμε. Χαλάει η γλουτένη. Κόβω, πάντα κόβω, πάντα κόβω. Βλέπετε τι συμβουλές είναι αυτές τις οποίες δεν τις ξέρουμε. Και μετά λέμε ότι δεν μας βγήκε το ένα, δεν μας βγήκε το άλλο. Βλέπετε, φουσκώνει συνέχεια. Έχει φουσκάλες. Okay. Βλέπετε τι κάνω, το γυρνάω από σωστά, ναι. Από μέσα και του κάνω stretching, δηλαδή πηγαίνω προς τα μέσα, βλέπετε, δηλαδή του τεντώνω κατά κάποιο τρόπο την επιφάνεια που αυτό θα δώσει πάρα πολύ ωραία κρούστα από πάνω. Σωστά. Σωστά. Μάλιστα. Καλή μαθήτρια. Μας ενδιαφέρει να, η πάνω μεριά να είναι μια τέλεια μπάλα. Αυτά πρέπει να τα... Ναι, δεν μας νοιάζει, έτσι πρέπει να τα πλάσουμε. Okay. Λοιπόν, έχουμε τρεις μπάλες. Ωραία. Θα φτιάξουμε τρία. Λοιπόν, θα φτιάξουμε τρία τσουρεκάκια. Μάλιστα. Το ένα θα είναι με τρεις πλεξούδες. Τα άλλα δύο θα είναι με δύο πλεξούδες. Είναι λίγο πιο σύνθετα τα άλλα δύο. Θα ξεκινήσουμε με το απλό. Okay. Απλό λοιπόν. Και μην ξεχνάμε, κόβουμε, έτσι, αν έχετε καμία σπάτουλα, αυτή είναι μεταλλική, αλλά υπάρχουν και σπάτουλες και πλαστικές. Τις ρολάρουμε. Ρολάρουμε το ζυμαράκι για να είναι ομοιόμορφα τα κομμάτια. Για να τα κόψουμε.
Και κάθε φορά που πειράζουμε το ζυμαράκι πρέπει να το αφήνουμε να ξεκουράζεται, έτσι δεν κάθε είναι? Κάθε φορά που κάνουμε μια εργασία, ειδικά στα αλεύρα που έχουν υψηλή πρωτεΐνη, πρέπει να αφήνουμε να ξεκουράζεται. Γιατί αλλιώς γίνεται τόσο σκληρό που σκίζεται και δεν θέλουμε να σκίσει. Έχουμε στα τρία περίπου. Αυτό είναι το πρώτο σετ. Αυτό είναι δύο φυτίλια, τρία φυτίλια και το άλλο με δύο. Με δύο. Okay. Θες να κάνουμε όχι, δεν έχω κανένα θέμα. Απολύτως κανένα θέμα. Λοιπόν. Να τα αφήσω εδώ πέρα. Ναι, ναι. Θέλεις να το κάνω μπαλάκι ή όχι, δεν είναι απαραίτητο. Όχι, δεν είναι απαραίτητο στο φασί. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα θα ανοίξουμε ελαφρώς. Να αρχίσει να παίρνει μορφή. Από κέντρο προς τα έξω. Αλλά όχι πολύ, γιατί είναι δυνατό το ζυμάρι μας και πρέπει να το κάνουμε σε στάδια αυτό. Και για πόση ώρα το αφήνουμε έτσι? Αυτό θέλει, όχι πολύ, όχι πολύ, 5 λεπτάκια. Μέχρι να ανοίξει όλα. Ναι, θα τα αφήσουμε και λιγάκι. Φαίνονται οι ίνες. Ναι. Έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ η ίνη μας. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι για το τρίο. Πιο μεγάλα. Μπορεί να δω και αυτή τη φωνή. Πω πω, μυρωδιές. Πολύ άρωμα, ε! Έχει πολύ ωραίο άρωμα. Ναι, ναι. Και το πορτοκάλι μου έρχεται η μαστίχα. Και μαστίχα, εμένα μου έρχεται μαστίχα, όχι τόσο πολύ το πορτοκάλι. Αυτά είναι μεγαλύτερα φυτίλια, γιατί έχουμε κόψει το ζυμαράκι, παρόλα που είχε το ίδιο βάρος, το έχουμε κόψει στα δύο. Ενώ το ένα μπαλάκι στα τρία. Τέλεια. Ωραία, ναι, ναι, πάρ' το εκεί, δεν έχει σημασία. Να κάνω και το ότι βοηθώ. Τώρα δίνουμε κατεύθυνση στις ίνες της γλουτένης, ότι θέλουμε να γίνει αυτή. Για να μπορέσουμε το τσουρέκι να το κάνουμε έτσι. Αυτό πρέπει να γίνει σιγά σιγά. Η πρώτη φάση είναι αυτή. Είναι σκεπάζουμε. Αυτή. Σκεπάζουμε. Κάθε φορά θα σκεπάζουμε τα ζυμάρια. Οκ. Οπ, σάλιπνε. Και τα αφήνουμε 5 λεπτάκια να ξεκουραστούν και να τα μεγαλώσουμε κι άλλο. Έχει περάσει περίπου 5 λεπτάκια. Έχει μαλακώσει η γλουτένη. Και πάμε να συνεχίσουμε το άνοιγμα. Εχθρός μας σε αυτή την προσπάθεια είναι η πολύ ζέστη. Η ζέστη και το κρύο είναι παράγοντας ο οποίος επηρεάζει το υψόδες της ζύμης ή αλλιώς πόσο μαλακιά είναι η ζύμη. Αν ζεσταθεί πολύ η ζύμη, γίνεται πολύ μαλακιά και κολλάει στα χέρια, κολλάει στον πάγο, σκίζεται. Να. Αν είναι πολύ κρύα η ζύμη, δεν ανοίγει. Ανοίγει. Δεν ανοίγει. Οπότε θέλουμε πάντα να μην έχουμε ρεύματα αέρος, το σημείο που είμαστε να είναι ξύλο, το οποίο είναι μονοτικό, να μην έχουμε μαρμάρινο ή πάγος του, ας πούμε, της κουζίνας που είναι πλακάκι. Ναι. Η γιαγιά μου όταν έφτιαχνε αυτά, λοιπόν, δεν έμπαινε κανένα στην κουζίνα. Δεν υπήρχε περίπτωση να ανοιχτεί η πόρτα. Δηλαδή, και έφτιαχνε πράγματα. Βλέπετε πως ανοίγει έτσι με το χέρι. Ανοίγω μαλακά, δεν θέλω να το σκίσω. Ναι, 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 ναι. Το πάω, το ακούω. Η Λίζα, η αγαπημένη σας Λίζα, μας έχει φάει το φυτίλι.
εσύ, βρε εσύ. Θα μαγειρέψουμε εσένα μετά. Α, το ζυμαράκι. Είναι το μασκότ της εκπομπής η Λίζα. Δεν πειράζουν τα κορίτσια τέτοια πράγματα. Προσπαθούμε να είναι ίδιο πάθος σε όλο το σημείο. Ναι. Όπου είναι λίγο χοντρό, εκεί το πατάω και το τραβάω και λιγάκι. Οκ. Okay. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ ωραίο. Τέλεια. Είναι μια κυρία, τέλος πάντων, είπε, μου έγραψε σχόλιο. Λοιπόν, και λέει, χάρηκα πολύ που σας βρήκα, τα ξέρω τα κορίτσια, εσένα σου λέω τώρα. Χάρηκα πολύ, σας βρήκα και λέω, επιτέλους βρήκα μια κυρία στη κουζίνα. Και μετά τι βλέπω, βλέπω βαμμένα νύχια και ένα σκυλί λέει στη κουζίνα και είπα, γελάμε παιδιά, κορίτσια, μη λέτε ότι με πειράζει, καθόλου δεν με πειράζει, εγώ γελάω με αυτά. Τέλος πάντων, τι ωραία φυτίλια που φτιάχναμε, μη μου ανάβεις το φυτίλι που λένε, ξέρει. Λοιπόν, να το κρατάω αυτό εγώ. Ναι, παρακαλώ. Mm-hmm. Ευχαριστώ. Θα τα ανοίξουμε και θα τα αφήσουμε άλλα 5 λεπτά να ξεκουράσουμε. Πω, άρωμα, άρωμα. Όσο το τρίβω, τόσο ναι, το ναι, ναι. Δεν μου λες, σεφ, θα μας πεις, παρακαλώ, πότε ανάβαμε το φούρνο. Ο φούρνος, ναι, σε αυτό το τσατσουρεκάκια, δεν θα είναι δυνατός. Mm-hmm. Θα είναι γύρω, ανάλογα τώρα, δεν έχω εμπειρία στο δικό σου. Έχω καλό φούρνο. Νομίζω ότι στους 150-160 χωρίς αέρα, ναι, θα τον ανάψουμε σίγουρα ένα τέταρτο πριν, ένα δεκάλεπτο πριν. Είναι λίγο. Είναι λίγο, οκ, okay, οκ. Okay, okay. Γιατί δεν πρέπει να ζεσταθεί έτσι όπως προετοιμάζουμε το φούρνο. Δηλαδή, εγώ αυτό ξέρω, ας πούμε, ότι τη στιγμή που λέμε κάποια θερμοκρασία για οποιοδήποτε φαγητό, είτε φαγητό είτε κατασκευάσματα, λοιπόν, ναι, αυτό, λοιπόν, αν λέμε, ας πούμε, 180, πρέπει εξ αρχής να είναι 180, δηλαδή θα έχει ζεσταθεί ο φούρνος, έτσι δεν είναι? Ποτέ δεν βάζουμε σε κρύο φούρνο. Εκτός αυτού, πρέπει να είναι ακριβώς θερμοκρασία αυτή που σας το έχω πει πολλές φορές. Δηλαδή, μη λέτε ότι ανάψατε το φούρνο και το έχω βάλει στο 180, πρέπει να δείξει ότι είναι 180. Εμείς θα το βάλουμε στους 150, στις αντιστάσεις, πάνω κάτω, όχι αέρα, έτσι. Όχι αέρα, ναι. Και στη διάρκεια το ανοίγουμε, δεν το ανοίγουμε. Δεν το ανοίγουμε καθόλου, okay. Όταν δεν τελείωσε το βγάζουμε όταν τελείωσε. Βλέπετε πόσο μακριά φυτίλα έχει κάνει, τα δουλεύει στα χέρια, δηλαδή για να πετύχετε, ίνες που είναι ουσιαστικά, αυτό είναι το τσουρέκι, είναι το μαχλέπι, είναι η μαστίχα, είναι το βούτυρο και είναι και οι ίνες. Γιατί ο τερκενλής είναι τόσο γνωστός? Γιατί το τερκενλή παίρνεις από τη Θεσσαλονίκη και κάνεις νήμα μέχρι την Αθήνα, ας πούμε, 530 χιλιόμετρα. Έτσι δεν είναι? Κάποιοι έχουν και παράδοση. Λοιπόν... Η Λίζα το δοκίμασε μια χαρά, δεν είναι εδώ, οπότε δεν έπαθε, δεν σοκαρίστηκε, δεν έπαθε, λοιπόν, το την δηλητηρίαση. Πάρα πολύ ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι στο σπίτι μου. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ελπίζω να μην είναι τελευταία. Δεν τελευταία. Ναι, αλλά απλά αυτό θέλει, γιατί έχει ο άνθρωπος υποχρεώσει και μου έκανε τεράστια χάρη να έρθει, να με βοηθήσει. Βασικά ήθελα να δείξω, επειδή το κανάλι το αγαπάτε, επειδή βλέπετε και έχετε εμπιστοσύνη σε όλα αυτά που βάζω εγώ. Λοιπόν, είπα να το κάνουμε πιο επαγγελματικά. Ναι μεν σπιτικό, αλλά σας είπε κάποιες λεπτομέρειες και κάποιες, λοιπόν, κάποια tips τα οποία πρέπει να χρησιμοποιήσετε. Τώρα για ποσό το αφήνουμε?
Τώρα πάλι 5 με 10 λεπτά. 5 με 10 λεπτά θα το ξεκουραστεί. Να ξεκουραστεί είναι, τώρα ξέρουμε την τόση, η γλουτένη έχει θυμώσει που το λέμε εμείς στο επάγγελμα. Τώρα πλέον τα αφήνουμε να χαλαρώσει πάλι. Και θα είναι σαν πλαστελίνη. Και είναι πρώτο τελευταίο στάδιο, έτσι. Mm. Και θα είναι αυτό τελευταίο το τώρα είναι το τελικό στάδιο. Πάμε στο τελικό στάδιο που είναι το πλάσιμο. Λοιπόν, όσο ξεκουράζονται τα φυτίλια και θα πάμε να τα πλάσουμε, θα μιλήσουμε λίγο για τις επιλογές που έχουμε να δώσουμε χρώμα πάνω στα τσουρέκια. Έχω να βάλω ωστόσο το φούρνο να ζεστάνεται. Ναι, ναι, ναι. Okay. Στους 160, έτσι. 160 χωρίς αέρα. Ναι. Αν θέλετε με αέρα, εγώ θα έβαζα στους 140. Mm-hmm. Δεν θέλουμε να αρπάξει, γιατί γενικά αυτό το ψήσιμο είναι αμφισβέλητο. Πόσο ψήνεις περίπου εσύ? 30-40 λεπτά αναλόγως. Ναι. Δηλαδή, ναι, μόλις ναι, βλέπω ότι παίρνει χρυσαφή ωραίο χρώμα, το σταματάω. Mm-hmm. Okay. Εμείς στο μαγαζί, να φανταστείς, ψήναμε στους 140, 20-22 λεπτά. Α, ναι, ναι, ναι. Διαφορετικούς φούρνους. Διαφορετικό φούρνο. Φούρνοι είναι επαγγελματικοί. Από κάτω ήταν ρόδινο, από πάνω είχε τα χρώματα τώρα. Okay, λοιπόν, έχουμε και επιλογή, λοιπόν, ανάλογα τα γούστα μας, πώς θα χρωματιστεί από πάνω, σε τι βαθμό θα χρωματιστεί από πάνω το τσουρέκι. Πρώτη επιλογή είναι σκέτος κρόκος. Να το αλείψουμε με σκέτο κρόκο. Είναι το πιο δυνατό. Το αποτέλεσμα που δίνει καφέ χρώμα, ψιλοκαμμένο, άμα μας αρέσουν τόσο μεγάλη ένταση. Δεύτερη επιλογή είναι να σπάσουμε ολόκληρο το αυγό. Μαζί με το κροκάδι με ασπράδι. Με το ασπράδι. Το οποίο είναι το αμέσως επόμενο στάδιο. Τρίτη επιλογή είναι ολόκληρο το αυγό, κρόκος, ασπράδι με γάλα. Και τέταρτη επιλογή είναι ολόκληρο το αυγό, κρόκος, ασπράδι με νερό. Εμείς σήμερα δεν θα βάλουμε, θα κάνουμε το πιο light version που είναι με νεράκι. Θα σπάσω το αυγό, θα το ανακατέψω και θα σπάσω νεράκι. Ένα μυστικό. Για να γίνει τελείως νερό και να με βοηθήσει στο άλυμα πάνω στην επιφάνεια του αρτοσκευάσματος, θα βάλουμε ή αλάτι ή ζάχαρη. Στα αγγλικά χρησιμοποιούμε ζάχαρη. Στα αλμυρά χρησιμοποιούμε αλάτι. Τι κάνει αυτό? Πάει στην αλμπουμίνη, στο ασπράδι που λέμε, και το κάνει νερό τελείως. Το οποίο μας βοηθάει στην επάλυψη, να μπει στις χυσμούλες, να μην κάνει αυτό τον αφρό που και κάνει. Και να μην τραυματίσουμε και το τέτοιο, από πάνω το τσουρέκι, να μην σκίσουμε τις τις ίνες δηλαδή, ναι, να είναι ναι, επάλυψη πιο. Αυτό είναι και το πινελάκι μας. Ναι, εννοείται. Αλλά και ναι, πολύ προσεκτικά, ναι, το λέω πάντα. Οκ, ναι, okay, ναι, πάμε ναι, να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, απλό. Τέλειο αυγό. Ασπασία, σε έχουμε. Τι να πω. Ας καλά. Δηλαδή, τέτοιο κροκάδι μιλάμε σαν φεγγάρι είναι. Νεράκι περίπου όσο είναι ο όγκος του ασπραδιού. Δεν θέλουμε να νερώσει τελείως, γιατί θα γίνει πολύ αδύναμο. Νομίζω τόσο είναι καλό. Όσο είναι το ασπράδι. Και λίγο ζαχαρίτσα. Ζαχαρίτσα όχι πάρα πολύ. Απλά είναι για να κάνει τη χημεία του. Κάνα κατεβού. Αν είχαμε κάτι αλμυρό, ένα πενελί, ένα κρασάν, θα βάζαμε, όχι το κρασάν είναι λίγο, ένα πενελί και αυτό θα μπορούσε να είναι. Τα τυροπιτάκια, εκεί θα βάζαμε αλάτι, ναι, να βάλουμε ζάχαρη, γιατί ξενίζει μετά. Ναι. Αν μπερδέψα, αν εγώ θέλεις να σου πω ένα μυστικό, που ξέρω κι εγώ μυστικά. Λοιπόν, ξέρεις ότι στα πενελί δεν βάζουμε αυγό. Κανονικά στην Τουρκία, δηλαδή και εγώ στο μέρος που μεγάλωσα, το πενελί ήταν το πρωινό μας. Δεν έχει καμία σχέση σε μορφή που έχουν φέρει εδώ από την πόλη και το έχουν διαστραβλώσει εντελώς τη συνταγή, η οποία δεν έχει καμία σχέση με πραγματική συνταγή από την πόλη, από το από την Ανατολή. Λοιπόν, πρέπει να είναι πολύ πιο φουσκωμένο, δηλαδή η βαρκούλα πρέπει να θυμίζει βαρκούλα. Δηλαδή να είναι
στα γύρω γύρω πολύ φουσκωμένα, το τυρί πρέπει να είναι μέσα και εκτός των άλλων δεν βάζουν ούτε μπέικον και τέτοια, ούτε κιμά, όλα αυτά είναι ξενόφρυτα. Ναι, όχι, και λίγο, είναι ωραίο, αλλά είναι με τυρί ας πούμε. Και θέλω να πω ότι δεν βάζουν γύρω γύρω αγό. Okay. Ψήνεται σαν, ψήνεται σαν το ψωμί, δηλαδή να κάνει πόρο του ψωμιού. Okay. Αυτό. Okay. Λοιπόν. Κάποια στιγμή θα σας φτιάξω και τα πινελί. Θα ήθελα να το δω. Ναι, ναι, ναι. Βλέπουμε πώς έχει γίνει τελείως. Ναι, νερό. Νεράκι. Αυτό βοηθάει η ζάχαρη να γίνει. Οκ, okay. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα. Έχουμε εδώ ετοιμάσει μία λαμαρίνα που την έχουμε βάλει αντικοτλητικό χαρτί. Λοιπόν, και πάμε τώρα να μας δείξει ο σεφ τρεις διαφορετικούς τρόπους πλεξίματος του τσουρέκιου. Λοιπόν, τώρα μας δείχνεις το 3D. Ναι. Ωραία. Θα κάνω το 3D. Λοιπόν, ξεκινάμε με ένα ωραίο σταυρό. Αυτό πηγαίνει σταυρωτά. Ωραία. Το δεξί μου χέρι ήρθε πάνω. Ναι, ναι. Δεν τα πιέζουμε, έτσι δεν είναι, για να έχουν περιθώριο να φουσκώσουν. Ωραία, ξανά το ίδιο. Ξανά το ίδιο. Οκ. Τα μπερδεύω. Α, μπερδεύτηκα. Εδώ. Και τις άκρες από κάτω, ε. Ορίστε. Ω, τι ομορφιά. Wow. Αυτό ή θα το διπλώσουμε από κάτω. Καλό είναι να το διπλώσουμε από κάτω για να είναι έτσι. Ναι, ναι, ναι. Κάνουμε εδώ όλες τις μύτες μαζί. Πάρα πολύ ωραία. Τέλεια. Και βρίσκουμε κάπου να το εγκλωβίσουμε γιατί θα πετάει. Καλά είναι, πώς είναι, βες. Πω, πω. Ναι, 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 το βλέπω. Κορίτσια. Λοιπόν, μιλάμε μπουτίκ. Είναι, πώς το λέει, haute couture. Και αυτό 3D θα κάνουμε. Θα κάνουμε λίγο διαφορετικό. Α, okay. Είναι φιλοσοφία. Ναι. Λίγο διαφορετικό. Θα το φάω. Θα το φάει. Λίζα, μας κάνει ζημιά. Λοιπόν. Αυτό δεν θα πάρει ύψος, θα απλωθεί. Θα απλωθεί λιγάκι. Okay. Λοιπόν, τέλειο. Αυτή είναι με τέσσερις πλεξούδες, έτσι. Με τέσσερα φυτίλια. Wow. Μάστερ. Αυτό. Βγαίνει flat. Δεν παίρνει τόσο ύψος. Τέλειο. Wow. Και αυτό είναι. Οκ. Συμμετρία. Ναι. Μπράβο. Εδώ εκεί φουσκάλα, κοίτα. Και τώρα πάμε την απλή πλεξούδα, κοίτα φουσκάλα. Ναι, ναι. Mm. Τη φουσκάλα τώρα δεν τη θέλουμε. Ναι, πρέπει να την... δεν την τραβάμε, θέλουμε να τη σκίσουμε. Απλά να φύγει ο έλεγχος με ένα μαχαιράκι. Τώρα θα τη σκίσουμε. Λοιπόν, καταλάβατε κορίτσια, δεν τραβάμε, παίρνουμε ένα μαχαιράκι για να ξεφουσκώσει. Παπ, του κάνουμε μία τρυπούλα. Και αυτή είναι μία πλεξούδα κανονική. Thank you.
δεν θέλουμε να έχει τάση, mm-hmm. θέλουμε να έχει, να έχει τον αέρα του εδώ πέρα. Ωραία. Δηλαδή, δεν, τα, δεν θέλω αυτό να έρθει τεντωμένο και να κάτσει πάνω εδώ. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να κάθεται όμορφα. Αυτό για να φουσκώσει, έτσι ναι, δεν είναι. Γιατί να έχει εδώ όταν ψηθεί μπορεί να μασκιστεί, mm-hmm. μπορεί να ανοίξει, γιατί αδυνατίζει εδώ πέρα. Okay, okay. Τελικά οι άντρες κάνουν καλύτερες κοτσίδες, κορίτσια. Εντάξει. Μακρά. Τέλεια. Και είναι μακριά αυτή, ε. Ωραία. Θα τη βάλουμε έτσι. Έτσι. Ναι, ναι. Τέλεια. Όταν το φτιάχνει ο επαγγελματίας. Εντάξει, κορίτσια, μπράβο! Λοιπόν, και τώρα, ναι, τώρα, πες μας. Θα το αλείψουμε με το μείγμα μας, όποιο μείγμα έχουμε επιλέξει. Και θα το βάλουμε να φουσκώσει. Και πριν ψήσουμε, θα το ξανααλείψουμε. Το αμύγδαλο στο τέλος βάζουμε. Το αμύγδαλο πριν ψηθεί. Okay. Γιατί τώρα αν το αλείψω, βάλω αμύγδαλο, δεν θέλω να λείψω και τα μήνυμα. Ναι, ναι, ναι. Και για πόση ώρα θα το αφήσουμε τώρα αυτό? Αυτό πάλι δεν θέλουμε να διπλασιαστεί. Ναι. Τώρα είναι ανάλογα τη θερμοκρασία της ζύμης. Mm-hmm. Εδώ είναι, θέλει λίγο. Θέλει, ναι. Θέλει λίγο. Δηλαδή, το λίγο. Αυτό έτσι όπως είναι τώρα, 45 λεπτά σίγουρα. Mm-hmm. 45. Α, okay. Ναι. Ένα πράγμα που πρέπει να προσέξουμε, ειδικά με τα τσουρέκια, είναι να μην χάσουμε την ζέστη. Mm-hmm. Όταν τελειώσουμε από το ζυμωτήριο και έχει ζεσταθεί το ζυμάρι και είναι ωραίο, αυτή τη ζέστη πρέπει να διατηρήσουμε μέχρι τέλους. Γι' αυτό είπαμε πριν να μην ακουμπήσουμε mm-hmm. σε μια κρύα επιφάνεια. Okay, okay. Τώρα αυτό. Θα το σκεπάσουμε, έτσι δεν είναι? Θα το σκεπάσουμε, βέβαια. Ναι, ναι. Λοιπόν, άρα. Εγώ θα τα βάζα και στο φούρνο. Έχουμε ανάψει το φούρνο. Δεν πειράζει, τώρα θα τα κλείσω. Θα το βάζα και στους 50 βαθμούς. Έχω μια φουσκάλα, θα μπορείς να την εξαλείψεις. Εγώ είμαι ειδική στις φουσκάλες. Ωραία. Με προσοχή, όλες τις σχέσεις. Τέλεια. Ωραία. Αυτό χρήσιμο είναι τις λεπτομέρειες και τα tips που μας λες. Βέβαια, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και πώς θα το αλείψετε προσεκτικά για να μην σκιστεί το ζυμάρι που θε να βλέπετε όταν έχει φουσκάλες. Τις φουσκάλες με ένα αιχμηρό αντικείμενο κάνουμε μια τρυπούλα απλά για να ξεφουρκώσει. Λοιπόν, οπότε θα το αφήσουμε τώρα 40-45 λεπτά για να φουσκώσει τελευταία φορά πριν μπει στο φούρνο. Τελευταία φορά και μπαίνει φούρνο. Και θα το ξαναβάλω, θα το αλείψω, θα βάλω το αμύγδαλο και θα το βάλω στο φούρνο. Αυτό βέβαια θα το κάνω μόνη μου εγώ, γιατί ο Μανώλης μας έχει χαρίσει το χρόνο του. Έχουμε σχολείο αύριο. Ναι, έχει σχολείο το παιδάκι σήμερα. Είναι και η κόρη του εδώ. Λοιπόν, η οποία δεν μας έδειξε το τέτοιο. Πήγαμε, τραγουδήσαμε όσο φούσκωνε το ζυμάρι. Λοιπόν, οπότε το σκεπάζουμε, έτσι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Μανώλης Αρχοντούς είναι, είπαμε, όποιος άνοιξε τις οθόνες τώρα, ήταν καλεσμένος μου, pastry chef, η chef ζαχαροπλαστικής, μας έκανε τη χάρη και την τιμή να έρθει να μας δείξει όλες τις βήματα από την αρχή μέχρι το τέλος, τα τσουρέκια, παραδοσιακά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, πάρα πολύ. Πραγματικά. Εγώ συγκινούμαι κάθε φορά που ακουμπάω ζυμάρι, είναι διαστροφή αυτό. Και χαίρομαι που είμαι σε ένα χώρο που έχω δει τόσα πολλά βιντεάκια που έχει φτιάξει. Πραγματικά δεν πιστεύω ότι είμαι σε αυτό το τρόπο. Έλα. Λοιπόν, και εγώ ευχαριστώ και κορίτσια σε ευχαριστούν και merci
Και θα τα πούμε άλλη φορά και εγώ, ο Μανώλης θα φύγει, εγώ θα συνεχίσω, θα περιμένω 40-45 λεπτά να φουσκώσει ξανά το τελευταίο φούσκωμα που θα κάνει πριν μπει στο φούρνο. Και θα σας δείξω αργότερα, εγώ δεν σας αποχαιρετώ, αποχαιρετώ τον Μανώλη προς το παρόν. Καλό Πάσχα να έχεις, να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Ευχαριστώ Ελιάνα μου που περίμενες τόσο υπομονητικά τον μπαμπά σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, έχουν φουσκώσει, έχουμε αφήσει 40 λεπτά. Βγάζουμε προσεκτικά τη μεμβράνη που έχουμε βάλει εδώ. Και του κάνουμε δεύτερη φορά αλήφουμε. Και θα βάλουμε και τα αμύγδαλα, flakes. Λοιπόν, θα ήθελα ο καμεραμάν μας αν μπορεί να δείξει τις ίνες, πως φαίνονται οι ίνες, βλέπετε. Τέλεια. Για να δούμε τώρα στο ψήσιμο πως θα είναι, αλλά όταν επαγγελματίες το φτιάχνει, δεν πιστεύω να μην είναι, να μην έχει επιτυχία. Λοιπόν, πάντως οι ίνες φαίνονται, ωραία. Και βάζουμε τα flakes. Να σας πω την αλήθεια μου, ότι στο τσουρέκι εμένα αυτό το σημείο είναι το πιο αγαπημένο. Τα ψημένα, τα καβουρδισμένα αμύγδαλα. Αλήθεια λέω. Μ' αρέσει το τσουρέκι, εντάξει, δεν μπορώ να πω. Αλλά αυτό που δεν μου αρέσει, δεν μου αρέσουν τα τσουρέκια τα γεμιστά, ούτε με σοκολάτα, ούτε με επικάλυψη λευκή σοκολάτα σε από πάνω και ούτω καθεξής. Λοιπόν, ωραιότατα, βλέπετε, έγινε και αυτό και πάμε να το βάλουμε στο φούρνο. Ο φούρνος μας είναι προθερμασμένος στους 160 βαθμούς της αντιστάσης, λοιπόν, και πάμε να το βάλουμε. Βάζω 40 λεπτά. Ωραία. Έχουν περάσει 40 λεπτά. Τα-δαν, τα-δαν. Και βγαίνουν τα τσουρέκια μας από μέσα. Φουσκώσανε και βλέπετε ίνες. Λοιπόν, νομίζω ότι κάναμε άψογη δουλειά. Τέλεια. Ομορφιές φτιάξαμε και του χρόνου. Τσουρεκάρες, ολέ. Λοιπόν, να είναι καλά. Ο Μανώλης ο Αρχοντούς που μας βοήθησε και μας είπε διάφορα μυστικά για να τα χρησιμοποιούμε και στην καθημερινότητά μας. Λοιπόν, και ελπίζω να σας άρεσε η συνταγή. Ελπίζω ότι θα καταφέρετε να τα φτιάξετε είτε με αυτόν τον τρόπο είτε με τον τρόπο που έχω δείξει πέρσι. Υπάρχει το βίντεο. Αν θα μπείτε στο playlist μου που γράφει γλυκά αρτοσκευάσματα ή pastry θα γράφει, λοιπόν, θα βρείτε τα τσουρέκια. Λοιπόν, είναι ίδια συνταγή, απλά με διαφορετικό τρόπο φτιαγμένη. Εννοώ ότι τα υλικά είναι ίδια και οι δοσολογίες είναι ίδιες, απλά με διαφορετικό τρόπο φτιαγμένο. Αυτά. Εύχομαι να είστε καλά. Εύχομαι καλή μεγάλη εβδομάδα. Να είμαστε ταπεινοί, να είμαστε λυτοί όσο γίνεται, να αγαπάμε και να είμαστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήσασταν στο Melody of Taste with Albina, τον Πελοπίδα και τον Κοτέτσι του. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!